Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλά... Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στον Οκτώβριο έχουμε την θαυμάσια γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Παλαιότερα, σύμφωνα με τα παλαιά τυπικά, όλος ο Οκτώβριος ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο και το πρόσωπό του παραλληλίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τα παθήματα του Αγίου Δημητρίου με τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Λόγχε και ντύθη ο Κύριος, με λόγχες και ντύθη και διάτρητο έγινε το σώμα του Αγίου Δημητρίου. Νέος ο Άγιος Δημήτριος, ευηδέστατος, χαρισματικός άνθρωπος, με αξιώματα, με ευγένεια, με μόρφωση, με θαυμάσια ανατροφή, παράλληλο και αυτό με τον Ιησού Χριστό. Σήμερα έχουμε την χαρά να αναφερθούμε στον Άγιο Δημήτριο και να διαβάσουμε κάποια κείμενα από εγκομιαστές και κάποια ποίηματα, τα οποία σύγχρονα ποίηματα μας περιγράφουν μια πτυχή από την προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Πετράτο, τον ηθοποιό, ο οποίος έχει παίξει σε ένα θαυμάσιο έργο, στο έργο Άγιος Δημήτριος, το οποίο ετοίμασε ο Απόστολος Βαρνάβας, Ελπίς Φιλμ, Ίδρυμα Απόστολος Βαρνάβας. Θα δούμε γύρω στα 10 λεπτά ένα μέρος, κάποιες παρεμβολές θα κάνουμε από αυτό το θαυμάσιο βίντεο, στο οποίο ο κύριος Πετράτος έπαιξε τον κύριο ρόλο, τον πρωτεύοντα ρόλο του Αγίου Δημητρίου. Έτσι είναι, κύριε Δημήτρη? Ακριβώς. Φαίνεται σας αρέσουν οι Άγιοι. Τιμή και όπως άκουσα έχετε παίξει και τον Άγιο Χριστοφόρο. Ναι, ναι. Και άλλους Αγίους. Απόστολο Πέτρο. Απόστολο Πέτρο. Πετράτος Απόστολος Πέτρος. Ναι, ναι. Και τον Απόστολο Θωμά. Μάλιστα. Τον Άγιο Ευστάθιο. Άγιο Ευστάθιο. Που... τον Πλακίδα. Τον Πλακίδα. Ακριβώς. Ναι. Επομένως είσαστε ο ειδικός και αφού εκφράσατε σε μια θαυμάσια βιντεοτενία τον Άγιο Δημήτριο, ελάτε σήμερα να δούμε μαζί μία πτυχή από την προσωπικότητά του. Κυρίως να δούμε τον χορηγό της εφταξίας. Αυτόν τον άνθρωπο που χαρίζει ειρήνη, επειδή κατέκτησε την ειρήνη μέσα του, έβαλε τάξη μέσα του, νίκησε τα πάθη του, νίκησε τις επιθυμίες τις κακές και έπειτα γίνεται ο χορηγός της εφταξίας στο κοινωνικό περιβάλλον, στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε λοιπόν παρέμβλητα και κάποιες διαφάνειες. Ας ξεκινήσουμε από τον Νικόλαο Καβάσιλα, ο οποίος μας ζωγραφίζει με δύο γραμμές την προσωπικότητά του. Μπορείτε να μας αναγνώσετε? Έτσι, ο αγαθότατε από όλους τους ανθρώπους
Συ και προφήτης είσαι και πολύ περισσότερο άριστος από όλους τους προφήτες και απόστολος και των αποστόλων καλύτερος και μάρτυρας. Και δεν υπάρχει κανείς που θα διεκδικούσε την ίδια με σένα τιμή, ούτε κανείς τέτοιος θα βρεθεί στο μέλλον, αλλά όπως ο ήλιος είναι μόνος, έτσι και εσύ μόνος σου κατέχεις το μοναδικό θαύμα και μόνος εσύ είσαι κάθε αγαθός στη ζωή μας. Μάλιστα. Ας δούμε παράλληλα από τον Δημήτριο Χρυσολόρα ένα κομματάκι από έναν ύμνο που έχει πλέξει στο Μεγάλο Μάρτυρα. Δημήτριος, το γλυκί πράγμα, όταν το διαβάσω όπως είναι γραμμένο, να δώσω κάποια σχόλια. Ωραία. Δημήτριος, το γλυκί πράγμα, το θαυμαστό όνομα, το μέγα των αθλητών άκουσμα, των μαρτύρων η δόξα, των αγωνιζομένων η κορυφή, το ξένον επί γης θέαμα, το ουράνιον άγαλμα, ο πολλής με ένα αγών, στον οποίο τρεπολύσει ο αγών υπέρ Θεού και όν υπέρ τους άλλους μάρτυρες εδόξασεν ο Θεός, τον οποίο εδόξασε ο Θεός παραπάνω από τους άλλους μάρτυρες. Τι να τον ύμνον αφημών εαυτό προσήκοντα λείψετε, ποιον ύμνον μπορεί να πάρει από εμάς τους ταπεινούς, τι σε επενός άξιος, ποιον εγκόμιον αρκετόν αυτό, τι σε φημία πρέπουσα. Αλλά να δούμε στη συνέχεια, παρακαλώ, την αρχή, το πρώτο απόσπασμα από το βίντεο, να μεταφερθούμε στον χώρο όπου ακριβώς ο Άγιος έδρασε, να δούμε τον ιερόν του ναό. Εδώ βλέπουμε τα σκαλοπάτια του ιερού ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Εδώ νομίζω είσαι εσύ. Ναι, είναι λίγο ερασιτεχνικό, ναι, αυτό που έχω, ναι, κάνει, δεν, ναι, είναι. Αλλά μόλις γύρισα την ταινία, τον Άγιο Δημήτριο, λέω ας πάω και στο ναό να τραβήξω μερικές σκηνές. Αυτό εδώ που τραβάει είναι απέναντι ακριβώς από το, είναι από το ναό, ναι. Χριστιανική. Και γυρίζω μέσα πάλι στο ναό. Μάλιστα. Εσωτερικό είναι του ιερού ναού. Έτσι. Εδώ όμως είσαι ο καθημερινός Δημήτρης, ναι, δεν είσαι ο Άγιος Δημήτρης, ναι, ναι, με την αμφίεσαι την καθημερινή. Και μάλιστα, μόλις πέρασε του Αγίου Γερασίμου της Κεφαλονιάς, αυτός ο φίλος που γυρίζει το, αυτό το φιλμάκι ήταν, είναι και Γεράσιμος. Μάλιστα. Εδώ τι ακριβώς μας δείχνει είναι το... Ναι. Α, πρέπει να είναι... Αγιολύψενο του Αγίου. Ναι. Γύρισε στο σε κάποια στιγμή πηγαίνω προς τις κατακόμβες, όπου θα τις δούμε μετά τις κατακόμβες, μέσα στην ταινία. Μάλιστα. Όχι τον. Του λέω τι να πάρει αυτή τη στιγμή, τι να τραβήξει, ο να ο κάνει ένα κοντινό. Είναι η Λάρνακα του Αγίου. Ακριβώς. Μπροστά σε αυτή την Αγία Λάρνακα είχε διαδραματιστεί μια ολόκληρη ιστορία και γεγονότα εκπληκτικά και θα διηγηθούμε κάποια με λίγα λόγια στη συνέχεια. Εκεί φαίνεται ο Άγιος να διδάσκει σε ένα σημείο. Ας προχωρήσουμε τώρα. Να δούμε λοιπόν τον απαθή Άγιο Δημήτριο, ο οποίος κατόρθωσε να φτάσει σε μια πραγματική απάθεια, να νικήσει τα πάθη του για να διδάξει τους άλλους απάθεια. Είναι ο νικητής λοιπόν των παθών και των ατελειών του με τον αγώνα τον οποίον έκανε, τον σκληρό αγώνα και συνεπή. Αυτή την απάθεια την περιγράφουν οι εγκομιαστές, οι θεολόγοι, οι φιλόλογοι, οι λόγοι, και αυτοκράτορες ακόμα, όπως Φώτιος, όπως Λεονέκτος ο Σοφός και άλλοι επίσημοι ιστορικοί. Έχουμε ένα απόσπασμα από τον Χρυσολόρα. Μπορείτε να μας το αναγνώσετε? Ναι, ναι. Που μας μιλάει για την απάθεια, τον αγώνα απαθίας που έκανε. Ναι. Δημήτριος Χρυσολόρας, εγκόμιον εις Άγιον Δημήτριον. Όταν έφτασε ο Δημήτριος μεγαλύτερη ηλικία, δεν άφησε την εφηβική του επιθυμία να είναι αχαλήνοτη, αλλά με τη λογική του κατέκτησε τη γνώση και με τη γνώση την ευσέβεια, συνέδεσε και με το συνέστημα κατέκτησε την ανδρεία και με αυτή τη δύναμη να αγωνίζεται. Στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής του επέβαλε τη σοφροσύνη και με αυτή μαζί τη δικαιοσύνη. Και σε όλα αυτά κυριαρχεί η εγκράτεια και η νηστεία και σε αυτές πάλι τις αρετές κυριαρχεί η ελπίδα και πάνω στην ελπίδα κυριαρχεί η πίστη. Και πάνω από την πίστη ήταν η ευσπλαχνία του και μεγαλύτερη από αυτήν η παιδεία του,
η μόρφωσή του. Με την ευσπλαχνία του κατάκτησε τη φιλανθρωπία και με την παιδεία την πραότητα. Από τη φιλανθρωπία που επήγαζε η ταπεινοσύνη του και από την πραότητα η μεγαλοψυχία του και έκλεινε μεν τα αυτιά του στα λόγια της Ιδονής και της Τεμπελιάς, νόμιζε δε ότι έπρεπε να πλησιάζει μόνο τα λόγια που άξιζαν και τα λόγια της αρετής. Μαζί δε με όλα αυτά υπήρχε μέσα του και κόπος και αγρύπνια και πλήθος άλλων αρετών, διότι δεν τον κατέκτησε η δόξα, ο πλούτος, η συμπάθεια προς τους συγγενείς του, ούτε τίποτε άλλο από εκείνα με τα οποία πολλοί εξαπατήθηκαν όσον αφορά τον τρόπο της ζωής τους. Μάλιστα. Ας δούμε ένα άλλο απόσπασμα πάλι από τον Νικόλαο Καβάσιλα, στο οποίο απόσπασμα βλέπουμε, να το διαβάσω εγώ αυτό, ναι. Βλέπουμε τον αγώνα για την απάθεια, για να ελευθερωθεί εσωτερικά, να γίνει ελεύθερος, πραγματικά αληθινός άνθρωπος. Ρύθμιζε τις αισθήσεις του καλύτερα από κάθε άλλον, για να μην υποδουλώνεται στις επιθυμίες, ούτε να είναι η ψυχή του μακριά από τη λογική, και έτσι την ανέδειξε καθαρή, εννοείται την ψυχή, από κάθε μη καθαρή έννοια και την έκανε να είναι δυνατότερη από κάθε υλικό πειρασμό. Ο αποτέλεσμα αυτού ήταν να καταστήσει μία φορά για πάντα και το σώμα του απαθές, καθαρό από πειρασμούς, και έτσι με τα δύο αυτά, σώμα και ψυχή, μαζί καθαρά ανέδειξε τον εαυτόν του θείο ναό και όργανο πνευματικό. Οι αρετές λοιπόν του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, ο οποίος ήταν αξιωματούχος, ήταν στρατηγός, έγινε ανθύπατος και μέγας απόστολος, όπως λέγει και ο Φώτιος ο Μέγας, το φωτί των αυτού κηρυγμάτων του της πλάνης σκότους απάγων Χριστών προσήγεν. Με το φως του κηρυγματός του έπαιρνε τους ανθρώπους από την πλάνη και τους οδηγούσε στον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας μιλούν, που έχουν γράψει λόγους και είναι πάρα πολλοί, είναι ευάριθμοι, μας μιλούν για τις αρετές του. Θαυμάσια είναι η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αλλά ας πάρουμε, είναι γνωστός βέβαια, υπάρχει και έκδοση Θεσσαλονίκης, είναι στον 11ο τόμο, ένας θαυμάσιος λόγος που απευθύνεται, που εγκομιάζει τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη. Εδώ βλέπουμε να εγκομιάζεται πολλή πλευρά, η προσωπικότητά του, οι αρετές του, το έργο του, το μαρτύριό του, να παραλληλίζεται με τον Ιησού Χριστό. Αλλά ας αφήσουμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Παλαμά που είναι γνωστός, και να έρθουμε σε έναν που δεν είναι γνωστός. Στον Ισίδωρο, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μας αναγνώσετε δύο γραμμές. Ο γεμάτος χάρη Θεού Δημήτριος είναι μαζί μας. Και αυτό το ότι είναι μαζί μας ο Δημήτριος, που πολύ μεγάλα έργα επιτελεί, το μαρτυρούν οι χάρες του σε μας, οι πρωτοφανέρωτες και ποικίλες, που σε διάφορες περιστάσεις μας μεταδόθηκαν τα πρωτάκουστα θαύματά του, που η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτη από αυτά, οι νίκες, οι θαυμαστές κατά των εχθρών του, που πολλές φορές είδε αυτός εδώ ο ιερός του χώρος, με τις οποίες απολαύσαν τη γαλήνη οι κάτοικοι αυτής της γης, τη γλυκιά γαλήνη, αφού σωθήκανε από την καταιγίδα και την τρικυμία που απειλούσε αυτό εδώ το σκάφος, εννοώ δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, να το καταβυθίσει μαζί με τους κατοίκους σε πελάγι αίματος. Παραλείπω να τονίσω με λεπτομέρειες και τόσα άλλα, όπως το ότι από μας κατάγεται, είναι ένας συμπολίτης μας ο Δημήτριος, που στέλνει θαυματουργικά τη βροχή, ότι αυτό εδώ το έδαφος πήρε για πατρίδα του, ότι εδώ ύψωσε τα τρόπαια της νίκης κατά των εχθρών του στους αγώνες για τον Χριστό, ότι αυτό το χώμα τον γέννησε και αυτό εδώ το χώμα ανακατεύτηκε, ενώθηκε με τη σάρκα του και το αίμα του το μαρτυρικό. Είναι λοιπόν πραγματικά, όπως μας τον ζωγραφίσουν και οι λόγοι και οι πατέρες, ένα μεγαλείο, αξεπέραστο ίσως μεγαλείο. Και να δούμε τώρα, μετά από αυτή την κατατόπιση σχετικά με τον αγώνα του που έφτασε σε μια εσωτερική απάθεια και ειρήνη, σε μια εσωτερική ευταξία, που τα πάντα είχε κατατάξει, ρυθμίσει, συναισθήματα, λειτουργία του νου, της καρδίας, του λόγου,
του θελήματος, ώστε όλα αυτά ήταν συντονισμένα, αναρμονισμένα με το θέλημα του Θεού, με την αγάπη του Αγίου Θεού. Ας δούμε πώς χορηγεί την εφταξία, πώς δίνει στο περιβάλλον του αυτή την αρμονική, θα λέγαμε, τάξη, ώστε να κυριαρχούν οι άνθρωποι στον παλαιόν εαυτόν τους. Πρώτον, γίνεται ο καθαιρέτης της αθείας των αιρέσεων που τότε τάραχον μέγα επέφερε αυτό το κύμα των αιρέσεων μέσα στην κοινωνία. Η ιδωλατρία πάντοτε κινούσε διωγμούς και όλες οι αιρέσεις ήταν που τόσο πολύ ταλαιπώρησαν την κοινωνία. Μας λέγει ο Φώτιος συγκεκριμένα ότι ο Δημήτριος δια του φωτός του κηρυγματός του απήλεξε τη Θεσσαλονίκη εκ της πλάνης και οδήγησε τους κατοίκους αυτής προς τον Χριστό. Ότι ήταν ο άριστος διδάσκαλος, ο Απόστολος, ανώτερος ακόμα και των άλλων Αποστόλων και παραλληλίζεται με τον Απόστολο Παύλο, όπως μας το λέγει ο Ιωάννης ο Καμενιάτης. Θεωρεί τον Άγιο σαν τον κυριότερο δάσκαλο της Θεσσαλονίκης μετά τον Απόστολο Παύλο. Πάμε επιγραμματικά στον Λέοντα Έκτο τον Σοφό, ο οποίος τους πανηγυρικούς λόγους του δεν ξεχνάει να οικομίασε και τον Άγιο Δημήτριο. Μας λέγει λοιπόν ο Λέων Έκτος ο Σοφός ότι ο μάρτης αυτός είναι φως του κόσμου και άλλας της γης. Φως του κόσμου και άλλας της γης. Πάρα πολλοί πατέρες ασχολούνται και εγκομιάζουν την δυνατότητα που είχε ο Άγιος να ηρεμεί, να σαγηνεύει και να απεμπλέκει από το πάθος, από το δαιμονικό πάθος των αιρέσεων και της ιδωλατρίας. Μέσα στην παλαιά ακολουθία που υπήρχε του Αγίου Δημητρίου, που ήταν κατά αντιστοιχία παράλληλη με το πάθος του Χριστού, όπως είχαμε 41ου Πάσχα, είχαμε και 40 περίπου πρώτου Αγίου Δημητρίου. Και όπως είχαμε Μεγάλη Εβδομάδα και Κυριακή Βαΐων, ομοίως είχαμε την Κυριακή προ της εορτής της 26ης Οκτωβρίου και όλη η εβδομάδα που ακολουθούσε ήταν παθών. Η εβδομάδα παθών, παράλληλη προς την εβδομάδα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ότι είχαμε Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή κλπ. Να δούμε δύο τροπάρια από αυτή την παλιά ακολουθία που είναι πολύ χαριτωμένη. Ένα τροπάριο που μας παρουσιάζει τον καθαρέτη της των αιρέσεων. Το την άθεον εγυρωμένην θάλασσαν θείο αυτού ενέματι εξαφανίσατε. Εξαφάνισα την θάλασσα της αθείας με το Άγιο αίμα του. Δεν θα διαβάσω όλες τις γραμμές, να δούμε ακόμα ένα άλλο τροπάριο. Όπως έχουμε κύμα τη θαλάσσης Φερυπίν, ομοίως έχουμε και εδώ κύμα τη θαλάσσης ο πάλευη θύσας Θεός των τύραννων. Σι ισχύν έδωκε, δέδωκε, σε σένα έδωκε ισχύν, ο Θεός που νίκησε τότε τους Αιγυπτίους με το καταποντισμό στην Ερήθρα. Σι ισχύν δέδωκε, έδωκε σε ένα ισχύν, κατά τυράννο αθλούντι, εναντίον του τυράννου που επειδή αθλείς υπέρ της πίστεως. Να δούμε παρακαλώ στο σημείο αυτό, κάνουμε μια παρέμβαση ακόμη από το βίντεο, να δούμε τον Άγιο να διδάσκει στον χώρο εκείνο που ήταν στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια στοά εκεί, και στη συνέχεια τον Άγιο θα το δούμε σε επόμενο τμήμα να απαντά στις προκλήσεις των ειδωλολάτρων και να μένει σταθερός στην πίστη του και γενικά να δείχνει την ομολογία του, την μαρτυρική. Ας δούμε παρακαλώ τον Άγιο εκεί που ομιλεί στην εν είδη κατακόβει τοποθεσία. Μας εξηγήσετε εσείς που ξέρετε ακριβώς. Όχι, έχει ήχο. Έχει ήχο. Να μπει παρακαλώ ο ήχος. Αυτή.
Μεγάλη χαρά και τιμή θεωρώ, κράτηστε Μαξιμιανέ, την επίσκεψή σας εδώ. Τα σέβη. Κέρα Δημήτρια, κάφημα του Ρωμαϊκού στρατού. Η φήμη σου έφτασε και ξεπέρασε τη Ρώμη. Λαμπρό θα είναι το μέλλον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αφού έχει την τιμή να την υπηρετούν στρατηγοί σαν και σένα. Η Θεσσαλονίκη ενδοξότατε, και θα πάψει ποτέ να γεννά αξιωματικούς αντάξιους του τόσο μεγάλου και θαυμαστού Αλεξάνδρου. Θαυμάζετε και αγαπάτε κι εσείς το μεγάλο ελληνικό αυτό πνεύμα. Ναι, ιδιαίτερα η μητέρα της, η ενδοξοτάτη Αλεξάνδρεια, η οποία φέρει και το όνομά του. Θεωρώ υποχρέωσή μου στις επιστολές προς τη μεγαλειωτάτη Αλεξάνδρεια να της μεταφέρετε τις ταπεινές μου ευχές και να αξιωθεί και τα Κρήτωνα. Ποια Κρήτωνα να αξιωθεί μια αυτοκράτηρα, στρατηγέ Δημήτρια? Μήπως υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από αυτή που έχει? Εκτός φυσικά αν εννοείται να ανακηρυχτεί θεά. Θεά, έστω θεά, κατά χάρη. Το εύχομαι από καρδίας. Και ας μην το γνωρίζει, για να μην υψηλοφρόνει. Σκληρός ιδωλολάτρης φαίνεται ο Δημήτριος. Δεν νομίζω, στρατηγέ. Χαίρομαι που ένας νεαρός Έλληνας αξιωματικός αποδέχεται την πολυθεία και την θεοποίηση των μεγάλων βασιλέων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω έναν άξιο συμπαραστάτη στο δύσκολο έργο μου. Να εξαλείψω από τη γη τη μονοθεία του Ναζωρέα! Είναι γραμμένο δια τους ανθρώπους, κράτηστε, ότι θεοίεστε και ιού υψίστου. Προορισμός κάθε ευσυνή του ανθρώπου είναι η θέωση. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Μήπως κι εγώ θα μπορούσα να ανακηρυχτώ θεός? Αξία δεν έχει η αυτοκήρυξη, αλλά η εξανάγκαση των ανθρώπων εκ των γεγονότων να δεχθούν και να δοξάσουν Αγίους. Για λίγο, αγαπητοί τηλεθεατές της Θεσσαλονίκη, ο κύριος Πετράτος, ο Δημήτρης που έχουμε δίπλα μας εδώ, υπεδίθη των ρόλων του Αγίου Δημητρίου. Μιλούμε σήμερα για τον Άγιο Δημήτριο, τον Μυροβλήτη, τον Τροπιοφόρο, τον Στρατηγό, τον Ανθίπατο, τον Μεγάλο Απόστολο όλου του Ελληνισμού, της Οικουμενικής, θα λέγαμε, Ορθοδοξίας μας. Θα δούμε στη συνέχεια και πολλά άλλα κειμένα, τα οποία θα μας ομιλήσουν αποκλειστικά για τον Άγιο Δημήτριον ως χορηγόν της εφταξίας, της εσωτερικής απάθειας και ειρήνης. Στο σημείο αυτό, ο λιγόλεπτο διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ο Άγιος Δημήτριος, λοιπόν, είναι ο χορηγός της εφταξίας, της ειρήνης, της εσωτερικής και αρμονίας. Κάτι που μας λείπει σήμερα, κάτι που δεν το έχουμε. Βλέπουμε τους ανθρώπους ταραγμένους, αναστατωμένους, θορυβώδεις, μέσα τους με συγκρούσεις, τις κοινωνίες να παλεύουν οι μεν κατά το δε, κοινωνικές αναστατώσεις, πόλεμοι, καταστροφές στον κόσμο, εγκλήματα. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος να μας μιλήσει στις καρδιές μας, έρχεται σαν φάρμακο, σαν γιατρός στη σημερινή εμπαθή κοινωνία. Μπορείτε να μας διαβάσετε ένα μικρό χωρίο από τον πρεσβύτερο, τον νεόφυτο, που μας μιλάει ότι είναι και γιατρός ο Άγιος. Ναι, ναι. Γιατρός των παθών. Τι μετάφραση? Χαίρε μάρτυρα Δημήτριε, που κλείνεις βαθιά μέσα σου τη Θεία Χάρη και είσαι λυτρωτής αιχμαλώτων και γρήγορος γιατρός ποικίλων παθών. Χαίρε μάρτυρα Δημήτριε, μαζί με τον Γεώργιο και Θεόδωρο, τους συναθλητάς και συμμετόχους στην πίστη. Στις οι τρεις είσαστε το τριπλό τείχος της βασιλικής αυλής, το τριπλό ξύφος που καρφώνεται κατευθείαν στην καρδιά των κακόβουλων εχθρών, το τριπλό φως που φωτίζει την πορεία μας μέρα και νύχτα, το τρίκορμο δέντρο, καταφύγιο σκιάς που έχει τόσους καρπούς και τόσες ρίζες, ίσα στον αριθμό με την Αγία Τριάδα. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στη Λάρνακα που μας δείξετε, ναι, στη κάτω, στην κρύπτη όπου ακριβώς ο Άγιος Δημήτριος είχε φυλακιστεί και μετά, αφού μαρτύρησε εκεί,
μέσα στο Φρέαρ και εκεί ενταφιάστη. Εκεί στη Λάρνακα λοιπόν, την θαυμάσια που είδαμε, έγινε ένα εκπληκτικό γεγονός και άλλο και άλλο πάρα πολλά, οράματα, θαύματα, σημεία και τέρατα. Θα διηγηθούμε ένα πολύ σύντομο, βέβαια δεν έχουμε τον χρόνο, επαρέρχεται γρήγορα η ώρα, θα είναι ωραίο να διαβάζαμε ολόκληρα κείμενα όπως είναι γραμμένα και να τα μεταφράζουμε για να απολαμβάνουμε τον λόγο, τον Έλληνα λόγο. Θα σας πω με δύο λόγια δικά μου τι ακριβώς έκανε ο Άγιος Δημήτριος όταν μετά τον Μαυρίκιον, μετά το 602, ο Μαυρίκιος απεχώρησε και ανέλαβε την εξουσία άλλος αυτοκράτορας. Τι έγινε λοιπόν, μια εσωτερική αναστάτωση στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ένας εμφύλιος πόλεμος που εξαπλώθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έσφαζαν τα παιδιά τους γονείς, οι γονείς τα παιδιά, οι συγγενείς τους συγγενείς, ένα μεγάλο κακό, μια μεγάλη σφαγή. Θάλασσα διχόνοιας λέγουν τα βιβλία των θαυμάτων του Αγίου. Εμφύλιος λοιπόν πόλεμος και η σωτηρία μόνο δια του Αγίου Δημητρίου επετεύχθη. Ένας επίσημος, επιφανής Βυζαντινός αξιωματούχος επισκέφθη Θεσσαλονίκη, πήγε εκεί στο ναό και είδε ένα όραμα τον Άγιον να στέκεται όρθιο σε έναν θρόνο χρυσό και σε έναν αργυρό θρόνο να στέκεται μία θαυμάσια έκπαγλης ομορφιάς κόρη. Συζητούσαν και σε μια στιγμή βλέπει ο επιφανής αυτός να σηκώνεται, λέω με τη δική μου γλώσσα, να φύγει με βία αυτή η μορφή, αυτή η κυρία. Και σηκώνεται αστραπή ο Άγιος Δημήτριος και την αρπάζει από το χέρι και της λέει μείνε εδώ, μη φεύγεις. Και ρώτησε ποιο είναι το όνομα αυτής της όμορφης γυναίκας και είπε η φωνή, η Ευπραξία. Η Ευπραξία λοιπόν, όπως ερμήνευσε και κάποιος σοφός στον Επιφανή αυτό, ήταν συμβολικό όνομα που σήμαινε ότι ήταν έτοιμη η Θεσσαλονίκη να πέσει στην σφαγή, στην λαιλασία και καταστροφή και κράτησε με το ζόρι ο Άγιος Δημήτριος την ισορροπία και την απάθεια μέσα στην πόλη ώστε να μην εξαπλωθεί ολοκληρωτική σφαγή και εμφύλιος πόλεμος. Κράτησε λοιπόν την Ευπραξία, την Ευταξία. Ευταξία. Η Ευταξία λοιπόν έμεινε στη Θεσσαλονίκη επειδή το θέλησε και την κράτησε με το ζόρι ο Άγιος Δημήτριος. Έχουμε λοιπόν τέτοια παραδείγματα που φανερώνουν τον προστάτη της πόλεως και αυτόν που χαρίζει την Ευταξία και στους ανθρώπους και στα στενά περιβάλλοντα και σε ευρύτερα περιβάλλοντα. Έπειτα, όπως γνωρίζουμε από τα βιβλία των θαυμάτων, είναι αυτός ο ιατρός που επισκέπτεται τους ασθενείς και θεραπεύει από λοιμό, μακρογιότητα, από αρρώστια που είχε πλωθεί σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Θεραπεύει δαιμονισμένους. Είναι ο σιτοδότης και ο τροφοδότης. Δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε τα κείμενα. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος φροντίζει για την πόλη ώστε να μην πεθάνουν από την αρρώστια, να μην πεθάνουν από την πείνα, από λοιμούς και λοιμούς με μια γιώτα. Και στρέφει λοιπόν τα πανιά και την πορεία των καραβιών να πάνε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Αλλά να έρθουμε σε μια άλλη παράγραφο. Αγωνίζεται ο Άγιος Δημήτριος στην πόλη υπέρ της πόλεως. Είναι ο μοναδικός, θα λέγαμε, υπέρμαχος και αμύτωρ της Θεσσαλονίκης και προσπαθεί όσον είναι δυνατόν από αυτόν να κρατηθεί ειρηνική η πόλη χωρίς να πέσει στα χέρια των βαρβάρων, των τυράννων, και ήταν πάρα πολλές ορδές βαρβαρικές που επετίθονταν να κυριεύσουν την Θεσσαλονίκη. Άβαροι, Σλάβοι, Αγαρινοί πιο μπροστά, στη συνέχεια Νορμανδοί, Σταυροφόροι και στη συνέχεια έρχονται οι Τούρκοι. Όλες αυτές οι ορδές των βαρβάρων που κατ' επανάληψη περικύκλωναν τη Θεσσαλονίκη απειλούσαν να καταποντήσουν τη Θεσσαλονίκη μέσα στο αίμα, μέσα στην συμφορά. Ο Άγιος Δημήτρης λοιπόν είναι ο αμύντορ, αυτός που σώζει την πόλη κατ' επανάληψη. Από τα πολλά που γνωρίζουμε, που μας γράφουν τα βιβλία των θαυμάτων του, αναφέρω μόνο επιγραμματικά με δύο λέξεις για να δούμε και άλλα κείμενα από την σύγχρονη λογοτεχνία και γραμματεία. Είναι ο μόνος αμύντορ αυτός που θέτει φρουρά στα τείχη. Και όταν είχαν αποθαρρυνθεί
Έλληνες και είχαν αποσυρθεί από τα τείχη, βρήκε στρατιώτες, αγγέλους, έβαλε ο Θεός, το ξέρει, και έβαλε στα τείχη ο Άγιος Δημήτριος, ώστε να προστατεύσουν την πόλη. Προσεύχονται στον Άγιο Δημήτριο οι Έλληνες, αγωνίζονται και τελικά κατορθώνουν να γίνουν άξιοι της προστασίας επανειλημμένος. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τέτοιες προσευχές πάρα πολλές, αλλά να δούμε τώρα μια άλλη παράγραφο όπου ακριβώς σώζει την πόλη ο Άγιος Δημήτριος και μένει στην Θεσσαλονίκη και δεν φεύγει. Δέχεται κάποτε, όπως μας αναφέρουν τα βιβλία των θαυμάτων του, δέχεται το μήνυμα από τον Θεό με δύο αγγέλους και του λένε σήκω, να φύγουμε, δεν θα μείνεις εδώ, θα ακολουθήσει καταστροφή, και απαντά, δεν θα διαβάσω βέβαια το κείμενο αυτό λέξει όπως είναι στο αρχαίο κείμενο, απαντά ο Άγιος Δημήτριος και δίνει απάντηση στον Ιησού Χριστό, στον Θεό. «Σι δέσποτα Κύριος ή καμού και της πόλεως και παντός του κόσμου και ως έχουν εξουσίαν εκέλευσας μη εκείν εντάφθα μετά των δούλων σου». Μου έδωξε να δίνει κατοικώ εδώ, λέει, με τους δούλους σου. «Πόσουν δύναμε κατά λοιπήν αυτούς εν τελικά αυτή ανάγκη και αναχωρήσει, πώς μπορώ να τους αφήσω και να φύγω σε αυτή την ανάγκη. Ποιο προσώπο θεάσομε την ανάλωση της πατρίδας μου, πώς να δω το κατασκευή της πατρίδας, ποια δε μη ζωή των πολιτών μου απολυμένων. Ποια είναι η δυνατότητα να έχω, λέγει, να χαθούν, να χαθούν οι πατριώτες μου». Και τελικά παρέμεινε και με το πείσμα του ενάντια και προς την βούληση του Θεού έσωσε την Θεσσαλονίκη. Αλλά να δούμε στη συνέχεια. Ο προστάτης λοιπόν της πόλεως, να δούμε από τον Χρυσολορά μια εικαισία, πώς εκφράζει αυτή η εικαισία την βεβαιότητα ότι ο Άγιος Δημήτρης είναι ο σώστης της πόλεως. «Ο θαυμαστέ και αγαθέ Δημήτριε, που είσαι θαυμαστός στρατιώτης του Χριστού, σύ πολλές φορές αυτή εδώ την πόλη εγλίτωσες από τα χέρια των εχθρών, από κάθε φυλή, και έγινες άριστος γιατρός κάθε είδους ασθενειών και ελέησες το γένος μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε ακόμα μια φορά τώρα, ανάστησε το έθνος μας που κοίταται νεκρωμένο και έχει ανάγκη από βοήθεια, και βοήθησέ το που είναι άρρωστο, και μέσα από την τρικυμία οδήγησέ το σε ακίμαντο λιμάνι, γιατί είναι περικυκλωμένο από τη φωτιά των βαρβάρων και καίγεται από το θυμό τους. Σύ με την καλοκαιρία σου και τη ζεστή δροσιά σου διάλυσε τη φωτιά και θεράπευσέ το και κάνε το πάντα για τη θεραπεία των σωμάτων και συγχρόνως και των ψυχών». Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τον Άγιο να είναι προστάτης της πόλεως και σε αυτόν καταφεύγουν, δεν ξέρω πόσα λεπτά έχουμε ακόμη, έχουμε και 10, τελειώσουμε. Λοιπόν, οπότε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα κείμενα. Και επί τουρκοκρατίας, όπως είδαμε στο του Χρυσολορά το κείμενο αυτό, την προσευχή. Η εικαισία στον Άγιο Δημήτριο, ναι. Ναι. Και στη συνέχεια να δούμε από έναν ανώνυμο συγγραφέα, στον 16ο με 17ο αιώνα, να δούμε ένα παράλληλο χωρίο, πολύ εκπληκτικό. Μας εντυπωσιάζουν τα κείμενα αυτά γιατί εκφράζουν με μεγάλη ζωντάνεια τον πόνο της στιγμής εκείνης και τους χριστιανούς οι οποίοι έπασχαν και κινδύνευαν να γίνουν ανάλωμα της πυρκαγιάς, της φαγής, και ο Άγιος τους έσωζε. Ο Μητροφάνης λοιπόν Γρηγοράς μας αναφέρει πάρα πολλά ωραία σημεία στα οποία δεν θα αναφερθούμε, αλλά να αναφερθούμε σε έναν ανώνυμο εγκομιαστή, να πούμε πάρουμε και έναν ανώνυμο. Λέγει λοιπόν: «Ω μεγαλομάρτυρα του Δεσπότου Χριστού Δημήτριε, πού είναι τα θαύματα όπου καθεκά στην ημέρα έκαμες εδώ εις την πατρίδα σου, πώς τώρα δεν μας βοηθείς, πώς δεν μας επισκέπτεσαι, γιατί Άγιε Δημήτρια στόχησες και τελείως μας απάργιασες», δηλαδή είσαι μακριά από εμάς. «Δεν βλέπεις πόσα βάσανα μας περικύκλωσαν, πόσοι πειρασμοί, πόσα χρέη. Δεν βλέπεις πως γεννήθημεν όνειδος και καταπάτημα των εχθρών, παίγνιο των ασεβών, περίπαιγμα των σαρακινών, εξουθένμα και γέλος των πάντων. Γιατί λοιπόν, Άγιε, δεν μας λυπάσαι?
Ως συμπατριώτης, γιατί δεν μας συμπονάς, δεν ακούεις τους αναστεναγμούς, δεν βλέπεις τα δάκρυά μας, δεν στοχάζεις τους παραδαρμούς μας, γιατί δεν μας βοηθείς παρακαλώντας τον βασιλέα, τον βασιλευό των Χριστών, και άλλα χωρία τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε. Αλλά να έρθουμε τώρα στην σύγχρονη εποχή. Ας αφήσουμε και την τουρκοκρατία. Πάμε στην σύγχρονη εποχή το 1912, οπότε έχουμε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την κατοχή των Τούρκων και των άλλων των Βουλγάρων, οι οποίοι μπήκαν και ήθελαν να παραμείνουν εκεί με δόλο, να μοιραστούν την πόλη, να την κατέχουν καθ' ολοκληρία, αν ήταν δυνατόν. Υπάρχει κάποιο ποίημα το οποίο μας εκφράζει τον Άγιο Δημήτριο, τον ελευθερωτή της πόλης, το 1912. Μάλιστα, ποια ημερομηνία, 26 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Μπορείτε να μας διαβάσετε δύο στροφές. Του πολέμη. Του πολέμη. Η Θεσσαλονίκη που σβήνε με του καιρού το διάβα, καντήλι που τρεμόφωτο γυαλάδι λαχτάρα, από βραδύς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα και την αυγούλα ξύπνησε αρχόντισα κυρά. Τι να βλέπε στον ύπνο της, ποιον άταν τον ηρώ της. Τον Άι Δημήτρη έβλεπε στάτη του το γοργό, που ροβολώντας έκραζε με την ορμή της νιώτης, άνοιξε πόρτα της σκλαβιάς. Λευτεριά είμαι εγώ. Ωραίο. Αυτό το τραγουδάνε νομίζω στη Θεσσαλονίκη, το έχουν κάνει ύμνο. Πάμε να δούμε τώρα έναν άλλον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, του 15ου αιώνα, τον Σημεών Θεσσαλονίκης. Τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας παρουσιάζει τον Άγιο Δημήτριο να έχει ένα διάλογο με την Θεσσαλονίκη. Προσωποποιεί τη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος κουβεντιάζει με τη Θεσσαλονίκη και την καθησυχάζει ότι θα αγωνίζεται παρά τον Δεσπότη Χριστό να κρατήσει τη Θεσσαλονίκη μέσα στην απάθεια της ηρεμίας και της ειρήνης. Να μας διαβάσετε στην απλή γλώσσα αυτό το στιχούργημα του Σημειών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Είχαμε λογίους αρχιεπισκόπους όπως ο Ευστάθιος, ο Ισίδωρος και ο Σημειών Θεσσαλονίκης. Διαλογικό ποίημα. Άγιος Δημήτριος, μη δηλιάς ο πατρίς μου Θεσσαλονίκης πόλης, είναι εκδεινών ελευθερό αήτας προσευχές, εκλυτρώσω μεγάρ και νυν εκθλίψεων και πληρώσω εν θέων αμέτρων αγαθών και φυλάξω και σώσω Θεσσαλονίκη. Επί τεσσές μεσητείες των δεινών λυτρωθήσα, υπό τα σας διαφυλάχθην πτέρυγα σαΐ. Νυν δε η πατρί σου του κινδυνεύσε δεινός, κλωνουμένη αθλίως προστρέχω πάλιν σύ και βοώσει βοήθημη ο Δημήτριε. Άγιος Δημήτριος, γη με καλύπτει και τάφος, αλλά πλήρης ο κόσμος, εμείς ως μης και εκ των μύρων χάρη τη Χριστού. Μη φοβούν πατρίς μου, εμέ κατέχουσα, τους εχθρούς σου πάντας πατάξω εν Χριστώ και φυλάξω και σώσω σε την τιμώσαν με Θεσσαλονίκη. Αγαλιάστο γη πάσα Θεσσαλονίκη χαίρε η ευσεβής, ο γάρ Χριστού ο πλήτης ο λαμπρός, με τα σου εσαΐ φρουρών και σώζον σε τους εχθρούς σου συντρίβων, πληρών σε αγαθών ο και κράζε τιμώσα χέρις Δημήτριε. Πάμε τώρα να δούμε στη σημερινή εποχή. Ο Άγιος Δημήτριος, αυτή η μεγάλη μορφή, αυτός ο κολοσσός ο πνευματικός, αυτός ο Απόστολος των Αποστόλων, ο μάρτυρας, ο μέγας, ο θαυμαστός, τι έχει να πει σε εμάς σήμερα? Όπως προείπαμε, δεν έχουμε ευταξία, ούτε ειρήνη, ούτε απάθεια. Εμπαθείς πελαγοδρομούμε μέσα στα πάθη μας, μέσα στους λαβυρίνθους των αδυναμιών μας και ατελειών μας, και επομένως ας έρθει ο Άγιος Δημήτριος να μας δώσει φώτιση, να βρούμε το νήμα της Αριάννης, να βγούμε από το λαβύρινθο, μη μας φάει ο Μινόταυρος, πιο το θεριό του πάθους που τρώει τον κάθε ένα μας όταν παθιάζει, και όταν το λιβανίζουμε το κάθε πάθο μας καθημερινά και γινόμαστε όχι άνθρωποι, αληθινοί και χριστιανοί προπαντός, αλλά άγρια θηρία. Πιο επικίνδυνα από τα άλογα ζώα, γιατί ο άνθρωπος όταν γίνει εμπαθής είναι αλογότερος των αλόγων ζώων. Μας χρειάζεται λοιπόν σήμερα η ευταξία, η ειρήνη, η απάθεια, όπως την έζησε, την εξέφρασε και την δίδαξε και την μετέδωσε στο περιβάλλον του, στους νέους που δίδασκε,
στους μεγάλους και μικρούς, όπως τη δίδαξε στον Νέστορα που τον όπλησε με το σημείο του Σταυρού και την ευχή και νίκησε τον Λίο. Παλεύουμε με Λίο σήμερα, θεριά, αγαπητέ Δημήτρη. Να δούμε παρακαλώ λίγο ακόμη από το βίντεο μια τελευταία σκηνή στην οποία θα δούμε τον Νέστορα, το τέλος των μαρτύριο, ακόμα 2 λεπτά έστω για να συνεχίσουμε κάποια άλλα κείμενα. Εδώ είσαι εσύ. Ναι. Άγιος εκεί, ενώ εδώ δεν είσαι Άγιος. Ναι. Τι μας δείχνει αυτό? Ποιητική αδεία. Δεν χρειάζεται να μιλάμε γιατί έχει ήχο. Ναι, να ακούσουμε τον ήχο. Ναι, εντάξει. Τον έχει βάλει. Λούπε! Διατάξτε, κύριε μου! Ήρθε ο Νέστορας! Μάλιστα, εδώ είμαι! Α, Νέστορα, παιδί μου! Να πάρεις γύρω της εκκλησίας και να πληροφορήσεις όλους ότι επέστρεψα από την περιοδία μου σε Φιλίππους, Νικόπολη και Βέρεια. Ο χριστιανισμός εξαπλώνεται. Ο ελληνικός λαός αποδέχεται το Ευαγγέλιο και τίποτα δεν μπορεί πια να σταματήσει την εξάπλωση της αλήθειας. Λέτε να έχει φτάσει το τέλος των διωγμών? Ώρα βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των διωγμών και θα είναι ευτυχείς και μακάριοι όσοι από εμάς προλάβουν να μαρτυρήσουν πριν κλείσει η εποχή των μαρτύρων. Αυτά να είναι και λόγια ενθάρρυνσης για όλες τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης. Προσεύχου, προσεύχου και για μένα. Να μ' αξιώσει ο Χριστός, να δώσω το αίμα μου για αυτόν. Αυτή ας είναι προσευχή για εαυτούς και αλλήλους. Αμήν. Αντίο Λούπε. Γεια σου, Νέστορα. Ποιος τολμάει να παραδεχτεί τον Χριστό σαν τον μόνο αληθινό Θεό? Ποιος? Αδελφοί μου, ο αδελφός Δημήτριος ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στον Άρχοντα. Πηγαίνει όπως πηγαίνει το πρόβατο στη σφαγή. Μιμείτε τον Κύριο, τον Κύριο της δόξης, κατά τη στιγμή της παραδόσεώς του εις τον Πόντιο Πιλάτο. Ας τον αποχαιρετήσουμε, αδελφοί. Αδελφοί μου, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν έχουμε δυστυχώς τον χρόνο να δούμε και το υπόλοιπο μέρος του βίντεο που είχαμε επιλέξει, ούτε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα κείμενα. Μας ειδοποίησαν ότι έχει άλλη εκπομπή και ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ας δούμε, αγαπητέ Δημήτρη, το ένα ποίημα ακόμα και να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Στο οποίο ποίημα υπάρχει αναφορά και στη νεότητα. Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος, ο νεαρός αυτός Άγιος, ο ευηδέστατος, με τα οράματα, με τα προγράμματα, τα ωραία, με τη μόρφωση, με τα χαρίσματα, έρχεται να διδάξει όλους μας και προπαντός τους νέους και την Εκκλησία μας και τον κόσμο ολόκληρο. Να αγωνιστούμε λοιπόν, να αποκτήσουμε την απάθεια την κατά Χριστόν, να αποκτήσουμε την ειρήνη, την εσωτερική ευταξία και τότε ο κόσμος θα γίνει κόσμος ειρήνης και αγάπης. Να κλείσουμε με το ποίημα αυτό. Ω παλικάρι του Χριστού, με τη μεγάλη πίστη. Είναι της Ανθής Λιβάνη. Που σε ανέδειξε Άγιο και μάρτυρα και μίστη, που πρόβαλες του κόσμου αυτού τα κάλλη και τη δόξα της φλογερής σου της καρδιάς τα πυρωμένα τόξα, και στο μικρό τον Έστορα μετέδωσε σαντρία για να νικήσει του εχθρού την κάφηση, τη βία, με το σταυρό σαν όπλο σου και κρατερία σπίδα που την καρδιά σου γέμισε της νίκης η ελπίδα. Τιμήσε σε ένα Άγιε που αντέγραψε στον Κύριο στη λογχισμένη του πλευρά στο φοβερό μαρτύριο. Δημήτριε πολύαθλε και σταυραϊτέ της νίκης, της Ρωμιοσύνης κάφημα και της Θεσσαλονίκης, σε προσκυνούμε κι άμποτες, νάταν με την ευχή σου όλοι οι νέοι να βρεθούν στη στράτα τη δική σου. Ευχαριστούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, ο Άγιος Δημήτριος, βοηθειά μας και οδηγός μας. Χαίρετε.